Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου του 2023. Ήδη πλησιάζουμε στην ε, ημέρα και στις ώρες της Ανάστασης του Κυρίου. Ε, θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως ανορθόδοξα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον το θέμα. Θα ξεκινήσουμε από το Βόρειο Κάφκασο ο επικεφαλής του, Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, ο Πατρούσεφ, που θεωρείται κατά πολλού ο νούμερο 2 στην ιεραρχία της Ρωσίας, ο ισχυρό άντρα της Ρωσίας, και λέγεται μάλιστα, το έχω δει και έχω μιλήσει με ανθρώπους και συμφωνούν σε αυτό, ότι ένας από τους ανθρώπους που θα διεκδικήσει την μετά που την εποχή την εξουσία είναι ο γιος του Πατρούσεφ. Ε, στις χώρες αυτές οι άνθρωποι που είναι στις υπηρεσίες πληροφοριών ασφάλειας έχουν ταυτόχρονα και πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Ε, Παίρνουν μερίδιο από τα έσοδα των μεγάλων επιχειρήσεων, με κάποιο τρόπο, όχι νόμιμο φυσικά, και έτσι γίνονται μεγάλοι κετρανοί. Και αυτό τους διευκολύνει να διεκδικήσουν και αξιώματα στη συνέχεια. Ε, σήμερα, λοιπόν, πήγε στο, στο, σε μια, στη, στο Βόρειο Κάφκασο και στην πόλη Ναλτζίκ, στην αυτόνομη δημοκρατία της Καμπαρντίνο-Μπαλκάριας, όπου εκεί έγινε μια ευρεία σύσκεψη ασφάλειας. Για ποιο λόγο, για το θέμα τη ασφάλεια στον Βόρειο Κάφκασο. Καταρχά, να δούμε τι είναι Βόρειο Κάφκασο. Είναι μια περιοχή που για μάς τους Έλληνε που όταν ε, και πρωτού γίνουν οι διώξει από τον πόντο και η γενοκτονία, είχαν ε, μεταναστεύσει αρκετοί Έλληνε εκεί, δημιούργησαν ισχυρότατες ελληνικέ κοινότητε στι ε, περιοχές περιοχέ και δεν είναι άγνωστες στους Έλληνες του Πόντου αυτές οι περιοχές. Καταρχάς να πούμε ότι εκεί υπάρχουν έξι, πέντε αυτόνομες δημοκρατίες και μία περιφέρεια. Οι αυτόνομες δημοκρατίες είναι, να τις διαβάσουμε, να δούμε και τι γλώσσες μιλούν, καταρχάς να πούμε ότι στον Κάφκασο μιλούν περισσότερες από 40 γλώσσες. Οι, οι, οι γλώσσες αυτές ανήκουν βασικά σε δύο οικογένειες, στην οικογένεια των γεωργιανών γλωσσών, παρότι το γεωργιανό έθνος είναι μικρό, έχει ολόκληρη οικογένεια γλωσσών και στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, παρότι μεταξύ του Καυκάσου και του Ιράν παρεμβάνονται τώρα πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, τώρα ελεύθερα κράτη και αναφέρομαι στο Αζερβαϊτζάν και στην Αρμενία, η... Το Ιράν, η επιρροή του Ιράν επεκτείνεται και στη βόρεια, και βόρεια του Καυκάσου. Μετά τον Κάφκασο. Γνωστό είναι ότι ο Κάφκασο είναι ένα ορεινό όγκο παγκόσμια ε, σημασία. Έχει νομίζω 5.500 μέτρα υψόμετρο στο Κασμπέκ. Αν δεν κάνω λάθο, η ψηλότερη κορυφή του. Ε, υπάρχουν λοιπόν έξι αυτόνομες δημοκρατίες στον βόρειο Κάφκασο. Γιατί στον νότιο Κάφκασο είναι κι άλλε. Και, άλλες. και ε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι ένα μοσαϊκό γλωσσών και εθνοτήτων. Η μία, η μεγαλύτερη ε, αυτόνομη δημοκρατία είναι η δημοκρατία του Νταγκεστάν. Έχει 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, έκταση, πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους και μι, ομιλούνται 13 γλώσσες, δηλαδή κανονικό, μοσαϊκό. Ε, η χώρα αυτή, η αυτόνομη δημοκρατία, έχει και πρωτεύουσα τη Μαχάτσκαλα και έχει και μεγάλες ακτές στον, στην Κασπία Θάλασσα. Η άλλη δημοκρατία είναι η δημοκρατία της Ιγκουσετίας, μικρή σε έκταση, 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 500.000 κατοίκους. Μετά είναι η Καμπαρδίνο-Βαλκάρια, όπως σας είπαμε πρωτεύουσα των Αλτζικ, η οποία έχει εδώ περίπου 12.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κοντά στο ένα εκατομμύριο κατοίκου. Μετά είναι η Καρατσάη Τσερκέζ, είναι η λεγόμενη Τσερκεζία από εκεί που καταγόταν η Κυρκάση, ένα πανέμορφο λαό. Και εκεί μιλάνε μόνο τα Τσερκέζικα. Για ένα διάστημα ήταν ένα Έλληνα ποντιακή καταγωγή εκεί πρόεδρος πρόεδρο Δημοκρατία, γιατί έχουν πρόεδρο Δημοκρατία, πρωθυπουργό, τοπικό κοινοβούλιο, όλα αυτά που λέμε. Ε, έχει 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μισό εκατομμύριο κατοίκου. Ε, πάμε στη βόρεια Οσετία, η Αλάνια. Εκεί οι Αλανοί είναι ένα έθνος του Βορείου Καυκάσου. Ε, έγιναν χριστιανοί Ορθόδοξοι από το Βυζάντιο. Νομίζω πέρσι γιόρτασαν και τα 1200 χρόνια από τότε που χριστιανίστηκαν πανέμορφο τόπο, πρωτεύουσα είναι το Βλαδικαυκά. Ε, έχουν 700.000 κατοίκους συνολικά. Εκεί ήταν και το Μπεσλάν, όπου ο Έλληνα δάσκαλο, αν θυμάστε, παρότι του είπα να φύγει, έμεινε ο Κανίδης με τα παιδιά. Έχω επισκεφθεί αυτό το σχολείο που σκοτώθηκαν 250 παιδιά πόσο από του τζιχαντιστές και έχει τη σημασία του αυτό και είναι και η Τσετσενία με 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 1,5 εκατομμύριο κατοίκου. Εκεί μιλούν μόνο, στην Οσετία μιλούν πέντε γλώσσε, στην Τσετσενία μιλούν μόνο τα τσετσένικα και αυτοί οι Ιρανικοί στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών, ένα έθνο οι Τσετσένοι ε, από τα πιο πολεμικά έθνη του κόσμου. Θυμάμαι τότε κάλυπτα διπλωματικά του πολέμου που έκαναν εναντίον τη Ρωσία μετά τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση γονάτισε ολόκληρη Ρωσία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, τελικά βρήκαν ε, τον τρόπο, έπιασαν την ηγεσία και καθυπόταξαν αυτόν τον λαό οι Ρώσοι. Τώρα βλέπουμε τον Καντήροφ, πρώτα τον πατέρα του, τώρα αυτόν. Ε, ο ίδιος ο Πούτιν συνεννοήθηκε μαζί τους και έτσι σταμάτησε ο πόλεμος. Υπάρχει και μια υπερπεριφέρεια της Σταυροπόλεως ε, μεγάλη περιφέρεια 66.000 στραγωνικά χιλιόμετρα με περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους εκεί υπάρχουν το 1,2% είναι δηλωμένοι Έλληνες 32.000 κάτοικοι δηλαδή στις πόλεις ε, ε, είναι στο Μινεράλιντ Βόντι το Πιατιγκόρσκ το Εσεντουκί και το Κισλαβόσκ υπάρχουν και χωριά όπως υπάρχει και ένα χωριό Σπάρτη όλοι οι Έλληνες παραπάνω είναι Έλληνες είναι πάνω από 100.000 κατοίκους και στο Βλαδικαυκάς έχουμε μια σημαντική ελληνική κοινότητα με σχολείο, σύλλογο και τα λοιπά εν γιατί το αναφέρω αυτό καταρχάς αυτή η περιοχή πάντα αποτελούσε τον πιο ελκυστικό στόχο για τους δυτικού για να αποσταθεροποιήσουν τη, τη Ρωσία. Και αποτέλεσμα αυτού, το γεγονός ήταν πάντα όλοι αυτοί οι λαοί ε, στόχος των δυτικών να αποκτήσουν επιρροή σε αυτούς τους λαούς για να αποσταθεροποιούν τη Ρωσία, πάνω σε αυτό το σκεπτικό στήριξε ο Στάλιν τους εκτοπισμούς των Ελλήνων και όχι μόνο των Ελλήνων και οι Τάταροι έφυγαν από εκεί και οι, και οι Τσετσένοι τους έστειλε στην Κεντρική Ασία δεν δικαιολογείται αυτό, αδικαιολόγητο, απλά λέω το ποιο ήταν το σκεπτικό. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι και πάλι έχει μπει στο στόχαστρο της Δύσης αυτή η περιοχή. Και γι' αυτό πήγε ο Πατρούσεφ εκεί, μάζεψε τους, ε, ε τους υπεύθυνου για την ασφάλεια και άτομα που ασκούν επιρροή και τους είπε προσέξτε, θα χρησιμοποιήσουν πάλι ε, τους δικούς τους ανθρώπους ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή ανθρώπους που έχουν στρατολογήσει για να προκαλέσουν Είτε διαδηλώσει, είτε να παίξουν με το Ισλάμ γιατί πολλέ από αυτές τις αυτόνομες δημοκρατίες είναι μουσουλμάνοι. Πάντως ε, αυτή η περιφερειαία έγινε και δίνονται περισσότερα λεφτά από άλλες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ακριβώς για να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης και να μην είναι εύκολη η παρίστρηση και διείσδυση ξένων υπηρεσιών και να τους οδηγούν στους δρόμους ή και ακόμα και σε ανταρσία όπως έγινε με την Τσετσενία. Άρα το επόμενο πεδίο που πιθανόν να δούμε να ε, λειτουργεί αποσταθεροποιητικά στην Ρωσία είναι ο Βόρειος Κάυκασος, γι' αυτό κάναμε και τη σημερινή αναφορά. Να πούμε ότι στην περιοχή, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πάνω από 100.000 Έλληνες Εκεί το Mineralit Vondi είναι μια περιοχή που έχει μεταλλικά νερά, έχει και λουτρά, θερμά λουτρά για τους Ρώσους αυτό είναι μια ιεροτελεστία και υπάρχουν πάρα αρκετοί πλούσιοι Έλληνες εκεί, πολλοί εκατομμυριούχοι και σε γενικές γραμμές οι Έλληνες που κατοικούν εκεί έχουν καλό βιωτικό επίπεδο, μορφωμένοι. Ε, ας ελπίσουμε να μην μας υποχρεώσουν να τους στείλουμε εμείς σε καμιά εξορία επειδή κατοικούν στη Ρωσία ή επειδή πιθανόν στηρίζουν και την ε, ρωσική κυβέρνηση. Έλληνες είναι, η Ελλάδα οφείλει να έχει στραμμένα τα βλέμματά της εκεί και να τους υποστηρίζει για να μην είναι θύματα του ενός και του άλλου. Λοιπόν, αυτά έχουμε για, την Βόρεια, για το Βόρειο Κάφκασο. ένας καταπληκτικός τόπος πάντως. Περίεργο είναι το εξή ότι ενώ είναι ομοσπονδία υπάρχουν σύνορα, υφίστανται τα σύνορα και όταν περνάς από μια, από μια αυτόνομη δημοκρατία στην άλλη έχει κανονική δίωδο με τελωνίο που δεν λειτουργεί φυσικά αλλά γίνεται και έλεγχος διαβατηρίων. Δηλαδή υπάρχει η υπόσταση της αυτόνομης δημοκρατίας, υπάρχει και όπως σας είπα πρόεδρος δημοκρατίας κτλ. κτλ. Πάμε τώρα στον πόλεμο εξαιτία του οποίου έχουμε και αυτές τις κινήσεις στο Βόρειο Κάυκασο που προσπαθεί η Ρωσία προτού ε, πάρουν διαστάσεις ε, εκτός ελέγχου να τι θέσει υπό τον ελεγχό της. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα είπαμε ότι είναι τι άλλο είναι ο πόλεμος. Στασιμότητα στα μέτωπα. Βασικά είπαμε ότι είναι τρία τα μέτωπα Μπαχμούτ, Αντβίβκα και ε, Βουγλεντάρ. Είναι τρία τα μέτωπα. Εκεί έχουμε κάποια μικρά κέρδη των Ρώσων. Ε, πάντως αυτή τη στιγμή σημάδια ε, αντεπίθεση δεν υπάρχουν. Εκτό από αυτά που είδαμε στα, και μιλήσαμε τι προηγούμενε μέρε στα άκρο απόρριτα έγγραφα που διέρευσαν στο διαδίκτυο, έχουμε για εκεί πράγμα μετά να πούμε, ο Πρωθυπουργό τη Ουκρανία μιλώντα, ο Ντένι Σμιγκάλ, μιλώντα στην εφημερίδα The Hill. Η εφημερίδα The Hill βγαίνει στη Βοστόνη, και παρότι είναι περιφερειακή εφημερίδα, δεν είναι ούτε Νέα Υόρκη ούτε Ουάσιλτον, επειδή διασυνδέεται εκεί με τα πανεπιστήμια, με τι σχολέ των διεθνών σχέσεων κτλ., είναι μια εφημερίδα που όταν γράφει κάτι, καλό είναι να δίνουμε σημασία. Εκεί λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη και είπε ο πρωθυπουργό τη Ουκρανία ότι πιθανόν να μετατεθεί η χρονικά η αντεπίθεση από τον Απρίλιο που περιμέναμε τώρα περιμέναμε μέσα στον Απρίλιο να δούμε την αντεπίθεση να μετατεθεί χρονικά και να πάει το καλοκαίρι πάντως δήλωσε την αποφασιστικότητά του και να γίνει η αντεπίθεση θέλοντας να πείσει τους δυτικούς συνεχίστε να μας στηρίζετε γιατί θα γίνει η αντεπίθεση και φυσικά την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη της Ταυρική Χερσονήσου τη Κρυμαία συμπεριλαμβανομένη και γι' αυτό έχουμε κάτι μετά. Ο Σέιμουρ Χέρσκ, είπαμε χθε ότι έκανε μια τρομερή αποκάλυψη με βάση στηριζόμενο σε αυτά που του είπε ένα τέλειοχο των υπηρεσιών πληροφοριών, τη CIA δηλαδή, αποκάλυψε ότι 400 εκατομμύρια δολάρια σπαταλήθηκαν, έγινε δηλαδή πήγαν σε τσέπες του κύκλου του Ζελένσκι και ότι ο διοικητή τη CIA αρχέ Ιανουαρίου επισκέφθηκε τον Ζελένσκι και του έδωσε τον κατάλογο με τους, ε, ε, τους ανθρώπους του τους ανθρώπου του περιβάλλοντο του, υπουργού και στρατηγού που έφγανα πολλά λεφτά. Επειδή ξαναείδα το κείμενο και το μετέφρασα, λέει ότι υπάρχουν πολλέ εταιρείε εξαγωγή όπλων. Ποιον όπλων, αυτό που παίρνουν από, από του δυτικού. Έχουν κάνει εταιρείε εξαγωγή όπλων, τα εξάγουν στο εξωτερικό και βγάζουν πολλά λεφτά. Εκτό από του Ουκρανού είναι και κάποιοι Αμερικανοί. Γίνεται ό,τι έγινε και στο Αφγανιστάν, δηλαδή και εκεί είχαμε τεράστια σκάνδαλα. Ε, λέει λοιπόν ο Χέρσο ότι 20.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται στην Πολωνία για το αρνητικό, το χειρότερο σενάριο. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, Να καταρρεύσει ο Ουκρανικό στρατό και να σταλούν εκεί αμερικανικά στρατεύματα για να σταματήσουν την προέλαση των Ρώσων. Έτσι λέει ο Χέρς και μάλιστα δίνει και στοιχεία. Λέει ότι βρίσκονται εκεί μία ταξιαρχία της 82ης αερο... αερομεταφερόμενης μεραρχίας και μία ταξιαρχία της 101ης αερο... αερομεταφερόμενης μεραρχίας που έχει μετασταθμεύσει στη Ρουμανία. Αυτή η ταξιαρχία πήγε στην Πολωνία και είναι στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως είπαμε, με αποστολή εάν χρειαστεί πάντα με βάση τον Σέιμουρ Χερς, τον βραβευμένο ε, Αμερικανό δημοσιογράφο. Επίσης, έχουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, κάνει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης. Έτσι λέγεται το ταμείο το οποίο μέχρι στιγμής έχει δώσει 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, αγοράζει οπλισμό δηλαδή και πυρομαχικά και τα στέλνει στην Ουκρανία. Εδώ λοιπόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα εκταμιευτούν, θα αγοραστούν πυρομαχικά και θα σταλούν μέχρι τις, μία, μέχρι τις 31 Μαΐου, θα σταλούν στην Ουκρανία. Σε αυτό η Ευρώπη τουλάχιστον είναι οικοχήριδες, βάζουν και ημερομηνίε είναι πιο... Τώρα, ε, όταν ενώθηκαν <coughs> οι δύο Γερμανίες, Ανατολική και Δυτική Γερμανία, στο προστάσιο της... Ανατολική Γερμανία, εκτό των άλλων, από εκεί πήραμε και εμεί αρκετά πράγματα, τα περισσότερα ή όλα δωρεάν μάλλον. Ε, από εκεί είναι και τα BMP-1 που δίνουμε τώρα ξανά στη Γερμανία και αυτή τα στέλνει, από αυτού τα πήραμε, σε αυτού τα δίνουμε και αυτή τα στέλνει στην ε, ε, Ουκρανία. Είχε δώσει και αεροσκάφη MiG-29, τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη που είχε τότε η, ε, η Γερμανία. Η, Γερμανία, η Ανατολική Γερμανία λοιπόν είχε ε, 23 Ming-29 σύγχρονα αεροσκάφη, ακόμα και τώρα είναι σύγχρονα, είναι καλά αεροσκάφη, τα οποία τα ε, έδωσε, τα πούλησε η, η Γερμανία στην Πολωνία, όμως με ρήτρα, να μην μπορεί να τα δώσει αλλού. Τώρα η Πολωνία λοιπόν ζητάει πιεστικά από τη Γερμανία, από ό,τι διαβάζουμε, να της δώσει την άδεια, αυτά τα ΜΜΚ ή κάποια από αυτά τα ΜΜΚ να τα δώσει στην Ουκρανία. Έχει άμεση ανάγκη από αεροσκάφη η Ουκρανία, όπως είπαμε. Τώρα, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο κύριος Μοραβέτσκι, είπε ότι η Δύση πρέπει να υποστηρίξει την Ουκρανία, διότι αν τελικώς η Ουκρανία δεν νικήσει και νικήσει η Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα παίξει ρόλο, θα ενθαρρύνει και το Πεκίνο, την Κίνα, για να εισβάλλει στην Ταϊβάν. Με δεδομένο ότι η Πολωνία έχει γίνει ο πιο ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, πιο υπάκος καλύτερα, σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και με δεδομένο αυτό που είπαμε ότι έχει βλέψει σε τρεις περιφέρειες της Ουκρανίας, η Πολωνία τελικά φαίνεται ότι παίζει το ρόλο του πιο ισχυρού υποστηρικτή της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο και γι' αυτό έκανε και αυτή την επιχειρηματολογία. Τώρα, όσον αφορά, είπαμε πριν από λίγο, τις, τις αποκαλύψεις του Σέιμου Χέρς για την κλοπή 400 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικανών φορολογουμένων. Γι' αυτό ε, γίνεται το θέμα. Ο Ζέρινσκ έκανε δήλωση και είπε οι Αμερικανοί ξέρουν πού πήγανε τα λεφτά αυτά μέχρι ενός σέντς. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι εννοούσε, μήπως πήραν και κάποιοι Αμερικανοί, δεν ξέρω. Πάντως έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι όλα πήγαν σωστά, όλα έγιναν σωστά. Δεν ξέρω, ήταν υποχρεωμένος να το κάνω. Πάντως, το κάνει, πάντως υπάρχουν στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή φωνές που μιλούν για πολιτική αλλαγή. Αυτά έχουν οι πόλεμοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το έχουμε πει από την αρχή του πολέμου, έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες του κόσμου, στην Αμερική σίγουρα, στην Ευρώπη σίγουρα, και μάλιστα γίνεται λόγος αυτά τα λεφτά να δοθούν στην Ουκρανία για την ανικοδόμηση της Ουκρανίας. Νομίζω ότι είναι περίπου 300 δισεκατομμυρία ευρώ αυτά που βρίσκονται στην Ευρώπη. Είναι πολλά λεφτά. Όμως οι, δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα νομικά προβλήματα είναι ανυπέρβλητα και ότι η Ευρώπη, οι φορείς που τα κατακρατούν είναι υποχρεωμένοι να τα αποδώσουν στη Ρωσία μετά το τέλος του πολέμου. Σημαντική πληροφορία. Ε, μία από τις χώρες όπου οι Ρώσοι είχαν, την είχα βάλει στο στόχαστρο και είχαν πολύ σημαντικά δίκτυα πληροφοριών την εποχή του ψυχρού πολέμου ήταν η Νορβηγία. Προφανώς αυτά τα δίκτυα όταν στηθούν αποκτούν και ρίζες, δεν ξηρώνονται εύκολα. Εν πάση περιπτώσει τώρα η Νορβηγία απελάβνει 15 Ρώσους διπλωμάτες. Εκτίμηση, δεν έχω πληροφορίες, η εκτίμηση μου είναι ότι αυτό γίνεται γιατί Πιθανότατα η Νορβηγία φοβάται αντίπεινα για την συμμετοχή της στον ανατύναξη των αγωγών Nord Stream. Και αυτά τα αντίπεινα ποιος θα τα κάνει. Οι πράκτορες της Ρωσίας που δρουν στη χώρα και οι πράκτορες αυτοί καθοδηγούνται συνήθως, όχι πάντα, συνήθως από τους διπλωμάτες. Γι' αυτό λοιπόν 15 Ρώσοι διπλωμάτες απελάθηκαν. Μεγάλο θέμα, 15 Ρώσοι διπλωμάτες από την Νορβηγία. Ε, όσον αφορά τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, είχα μια περίεργη δήλωση από τον Πεσκόφ. Δύο δηλώσεις. Η μία έχει να κάνει με τη συνέχιση του πολέμου. Είπε λοιπόν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι τη τελική νίκη. Δηλαδή έχουν βάλει κάποιους στόχους οι Ρώσοι, δεν μας τους λένε ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι, ότι μέχρι να πετύχουμε τους στόχους θα συνεχίσουμε τον πόλεμο. Η εκτίμηση και πάλι πληροφορία δεν έχω, η εκτίμησή μου είναι ότι βλέπουν ότι υπάρχουν προβλήματα και στην αντεπίθεση αλλά και στη Δύση. Προβλήματα που είναι πιθανόν να μεγαλώσουν όσο περνάει ο χρόνος, κρατήστε το αυτό θα δείτε στη συνέχεια, και γι' αυτό η Ρωσία έχει ανακτήσει την χαμένη της αυτοπεποίθηση, γιατί κάποια στιγμή όταν υποχωρούσε από παντού και όταν έτρωγε τις ήτες, και μην μου λέτε ορισμένοι στα σχόλια δεν ιτήθηκε, πολλές ήτες σε πολλές μάχες, τον πόλεμο δεν τον έχασε, θα δούμε. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της, την εθνική της αυτοπεποίθηση, έγινε μια, ένα συνέδριο στη, Ρωμα, στη Ρουμανία, στο οποίο μίλησε ο Κουλέμπα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Ουκρανίας και είπε όπως κάναμε νατοική λίμνη τη Βαλτική θάλασσα, έτσι θα μετατρέψουμε σε νατοική λίμνη και τον εύξηνο πόντο για να γίνει μια, μια θάλασσα ειρήνης κτλ. Αμέσω μετά συμμετείχε ο Κουλέμπα με τηλεδιάσκεψη. Αμέσω μετά είχαμε δήλωση του Πεσκόφ, η δεύτερη δήλωση που σα είπα, ο οποίο είπε η θάλασσα του Ευξήνου Πόντου είναι, θα παραμείνει μια θάλασσα ειρήνη, στην οποία όμω την οποία θα ορίζουν οι χώρε οι οποίε βρέχονται από αυτήν. Και δεν έχει καμιά δουλειά τον ΝΑΤΟ. Πάρα εμπιπτόντω, σε σχέση με αυτό το συνέδριο, να πούμε το εξή και σε σχέση και με τον πόλεμο τον ίδιο. Πριν αρχίσει ο πόλεμο, Είχαν γίνει δύο ασκήσει στον εύξηνο πόντο πριν αρχίσει ο πόλεμο. Νατοικέ που συμμετείχαν 31 χώρε και η Ουκρανία μέσα. Νατοικέ χώρε και η Ουκρανία μέσα. Και σε αυτέ τι ασκήσει, την τελευταία άσκηση, μία αγγλική φρεγάτα και μία ολλανδική πέρασαν από τα χωρικά ύδατα τη Κρυμαία και εκεί είχε γίνει και ένα επεισόδιο. Πέρασαν από πάνω ρωσικά αεροπλάνα, του έκαναν ηλεκτρονικό πόλεμο. Έγιναν επεισόδια τέλο πάντων. Γιατί είχαν κάνει εκείνη τι ενέργειε οι Άγγλοι βασικά και οι Ολλανδοί πίσω του, Γιατί ήθελαν να δείξουν ότι δεν αναγνωρίζουν την κατοχή τη Κρυμαία από τη Ρωσία, ούτε τα χωρικά είδατα, Ότι εκείνα τα είδατα από τα οποία περνούσαν ήταν Ουκρανικά. Η Ουκρανία του έδωσε την άδεια συμμετείχε στην άσκηση. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ο στόχο αυτού του πολέμου είναι να ανακτήσει η Ουκρανία την Ταυρική Χερσόνησο την Κρυμαία. Γιατί, διότι η Ρωσία, εάν κατέχει την Κρυμαία, υπερδιπλασιάζει την επιρροή που ασκεί και την αόζη της στον Εύξηνο Πόντο. Υπερδιπλασιάζει. Και γι' αυτό λέγαμε ότι το Φιδονήσι ήταν τεράστια σημασία. Άρα, αν πάρουν πίσω οι Ουκρανοί την Κρυμαία, που είναι ένα σχέδιο Αγγλοσαξονικό αυτό. Αυτό που είπε ο Κουλέμπα δεν είναι δικιά του άποψη, είναι πιο πέρα, έτσι. Αυτό λοιπόν έχει ως στόχο αυτός ο πόλεμος, μεταξύ άλλων την ανάκτηση της Κρυμαίας, επωφελία και τους Ουκρανίες φυσικά και του ΝΑΤΟ. Τεράστιο ζήτημα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, υπό, επόμενο θέμα είναι οι διαρροές. Είχαμε πει τις δύο προηγούμενες εκπομπές, είχα δει κάτι, δεν το κατέβασα από το κεφάλι μου, ότι, ότι ο πιθανός τυφλοπόντικας, αυτός που έκανε τη διαρροή, είναι ένας παίκτη ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, ο οποίος μιλώντας σε αυτά τα chat room που λένε αυτού του παιχνιδιού και ήταν παιχνίδι σχετικό με πόλεμο, διέρευσε αυτά τα έγγραφα για να δείξει στους άλλους παίκτες ότι αυτός έχει η δυνατότητα κτλ. Επίση επίσης υπήρχαν θεωρίες ότι δεν υπάρχει διαρροή, ότι αυτό είναι τεχνητό. Ο Ριαπκόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, είπε κάτι τέτοιο. Και σας είπα, στη χθες βραδινή εκπομπή, κατά την εκτίμησή μου υπάρχει διαρροή. Λοιπόν, τελικώς αποδεικνύεται ότι υπάρχει διαρροή. Αυτός που διέρευσε είναι όντω ένας στρατιωτικός που υπηρετούσε, υπηρετεί σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ. Παίχτης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτός διέρευσε σε, σε Satrum και υπάρχουν φόβοι μήπως υπάρχουν και άλλα έγγραφα. Ε, άρα δεν είναι ε, μία επιχείρηση παραπληροφόρησης, αλλά από τη στιγμή που διέρευσαν και μετά μπορεί να έγιναν και κά, να πειράχτηκαν κάποια ε, έγγραφα για να γίνει στη συνέχεια επιχείρηση παραπληροφόρησης. Η διαρροή έγινε, όπως σας είπα, θα τον πιάσουν αυτόν, απλά είδαμε και κάποια άλλα στοιχεία ότι 1.250.000 είναι οι εξουσιοδοτημένοι σε όλες τις ΗΠΑ Πολιτείες που έχουν πρόσβαση σε άκρος απόρριτα και απόρριτα αρχεία των ενόπλων δυνάμων και των υπηρεσιών ασφαλείας. Και μάλιστα λένε στις αναλύσεις τους οι ίδιοι των υπηρεσιών ασφαλείας ότι με έναν τόσο μεγάλο αριθμό να έχει πρόσβαση ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί κάποιο ο οποίο είτε για ιδεολογικού λόγου, όπω έκανε ο Σνόιντεν, είτε για ε, λόγου ειδική ψυχοσύνθεση, όπω είναι αυτό. Τα άτομα που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ειδική κατηγορία ανθρώπων. Έχουν ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση, δεν έχουν την, τα κοινωνικά κριτήρια και την αίσθηση που έχουν οι κανονικοί άνθρωποι. Είναι κλεισμένοι σε αυτό το πράγμα εκεί στην οθόνη του και γι' αυτό το έκανε αυτό ο άνθρωπο. Τέλο πάντων. Τι αποδεικνύεται λοιπόν, εκτός των άλλων, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ παρακολουθούσαν και τον κύριο Γκουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Εθνών. Γιατί? Γιατί δεν τον έβρισκαν πολύ σκληρό απέναντι στη Ρωσία και σου λέει για παρακολουθήσει τον πως μας κάνει τίποτα, τον ήθελαν πιο σκληρό. Άρα τι είναι ο Οργανισμός Εθνών επειδή περιμένουμε και εμείς για την Κύπρο εννοώ, αλλά και για τα δικά μας να βρούμε το δίκαιο μας, ακούστε η χώρα, η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει και αυτή την εθνική της αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω αν την είχε ποτέ. Και αν δεν την είχε να αποκτήσει η εθνική αυτοπεποίθηση και να στέκεται στα δικά της ποδαράκια, στα πόδια της. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από ό,τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο και θα δείτε και παρακάτω γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, αυτά και με τις διαρροές πάμε στο επόμενο θέμα μας. Έχουμε πει ότι το Πεκίνο έχει γίνει πάνε έλα, πάνε έλα, πηγαίνει όλος ο, όλος ο κόσμος, όλος ο καλός ο κόσμος στο Πεκίνο. Ο Σόλτς είχε πάει τον Νοέμβριο, αρχές τον Νοεμβρίου εκεί. Ο καγκελάριο της Γερμανίας και μάλιστα τότε η Γαλλία είχε παραπονηθεί, ο Μακρόν δεν περίμενε να πάμε μαζί. Πήρε την εκδίκηση του ο Μακρόν, πήγε, θα δούμε τι έγινε και με αυτόν και τελικά η Μπέρμποκ πηγαίνει για τριήμερη επίσκεψη παρακαλώ στην Κίνα. Η Αναλένα Μπέρμποκ η Υπουργός Εξωτερικών της ε, Γερμανίας η οποία όταν είχε πάει ο Σόλτς είχε εκφράσει και μια ψηλοαντήρηση λέγοντας, χαρακτηρίζοντας την ε, την ε, Κίνα συστημικό αντίπαλο την Κίνα τότε. Τώρα πιστεύω θα προσπαθεί να κρύψει αυτή την δήλωση που είχε κάνει τότε πηγαίνει λοιπόν είχε πει τότε ότι υπάρχει θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να πούμε ότι στην Κίνα υπάρχει μια περιφέρεια και όταν λέμε για περιφέρεια της Κίνας, περίπου 10 φορές μεγαλύτερη, πιο από την Ελλάδα, 10-12 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, είναι η περιοχή Σιγκιάνγκ, όπου κατοικούν οι Ουιγούροι, είναι ένα τουρκικό φίλο, μιλάνε τουρκικά, του έχω ακούσει και έχω γνωρίσει και στην Τουρκία Ουιγούρους, μιλάνε τουρκικά, είναι φυσικά ε, μοιάζουν με τους Κινέζους ή με τους κατοίκους της Κεντρικής Ασίας. Ε, λέγεται ότι εκεί κάπου ήταν και η κοιτίδα των ε, Τούρκων που μας ήρθαν εδώ και μας κάνουν τώρα και τους. Τέλος πάντων, παρεμπιπτόντως, χθε η Αϊσέ Χιούρ, μια πολύ σημαντική δημοσιογράφος στην Τουρκία, κουρδικής καταγωγής, έγραψε ότι με βάση τις γενετικές έρευνε μόνο το 10% των κατοίκων της Τουρκίας κατάγονται από την Κεντρική Ασία, αυτό που σας είπα. Οι υπόλοιποι είναι Έλληνες, Αρμένοι, Βαλκάνοι κτλ. Δεν μιλώ τώρα και μπορεί και εμεί, αν κάνουμε γενετικέ έρευνε και το ελληνικό, οι Έλληνε που κατοικούμε εδώ, να βρεθούν διάφορα πράγματα. Γιατί το λέω όμω αυτό, Γιατί στην Τουρκία υπάρχει, επικρατεί η θεωρία τη φιλετική καθαρότητα. Ότι είναι όλοι οι Τούρκοι και, και, τελικά τα, τα αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν οι, οι Ουιγούροι είναι 26 εκατομμύρια σε μια περιοχή, είπαμε, 12 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Και αυτό, το, αυτή η μειονότητα είναι και η αχύριος πτέρνα της Κίνας. Προσπαθούν να βρουν όπως στον Κάφκασο με τις μειονότητε που σας είπα, που είναι 40 μειονότητε εκεί, 40 γλώσσες, 40 μειονότητε. Έτσι και στην Κίνα υπάρχει αυτή η μειονότητα, είναι η Αχίλιο πτέρνα. Θυμάμαι μάλιστα ότι έχει εμπλοκή η Τουρκία σε αυτήν, δηλαδή παίζει το χρησιμοποιούν οι δυτικοί για να χρηματοδοτεί εκεί τα αυτονομιστικά κινήματα ή τα κινήματα της αντίδρασης. Μάλιστα υπήρχε μία περίπτωση, έδωσαν 4 εκατομμύρια δολάρια σε κάποιον να τα μεταφέρει και από τα 4 εκατομμύρια έφτασε μόνο το ένα εκεί. Στον δρόμο χάθηκαν τα άλλα. Εν πάση η Τουρκία κρατούσε, είχε μια πολιτική για τους Σουηγούρους, τους πούλησε τους Ουγγούρους τώρα γιατί έχει ανάγκη από τα λεφτά της Κίνας. Τώρα που ο Ερντογάν τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είχε πρόβλημα οικονομικό και πήρε και δάνεια από την Κίνα, τα ξέχασε, ξέχασε τους Ουγγούρους. Η Αναλένα Μπέρμποκ λοιπόν είχε θέσει θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα πηγαίνει τρει μέρες στην Κίνα. Η Κίνα, επαναλαμβάνω, γίνεται πλέον επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Εδώ δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Έχουμε κι εμεί μια εμπλοκή. Έχουμε το λιμάνι τη Κόσκο. Γνωρίζουμε ότι δεχτήκαμε πιέσει τα τελευταία δύο χρόνια να διώξουμε του Κινέζου από το λιμάνι. Και εδώ πραγματικά είναι η μοίρα των χωρών οι οποίε δεν έχουν μάθει να τεντώνουν το σκηνή μέχρι εκεί που του παίρνει. Αν θέλετε να πάρετε τα λιμάνια, όποιο είσαι εσύ, Γάλλο, Αμερικανό, Γερμανό, δεν ξέρω ποιο, εμεί κάνουμε μια διαδικασία διεθνή ιδιωτικοποίηση. Ελάτε και δώστε πιο πολλά από, από, τον Κινέζο, από τον Ρώσο, από τον, ε, δεν ξέρω εγώ από ποιον. Πώς είναι δυνατόν να μην δίνεται τίποτα. Η Ελλάδα έχει μια πολιτική, δεν λέω αν είναι σωστή ή λάθος, ότι μέσα από τη διαδικασία της ιδιωτικοποίηση πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί. Και όντω οι Κινέζοι το λιμάνι του Πειραιά, το έχουν, έχει αναπτυχθεί με τους Κινέζους. Πολύ. Τέλο πάντων η Ελλάδα πρέπει να έχει τα μάτια της εκεί πιστεύω στραμμένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα θα δούμε τι λέει παρακάτω ο τέτοιο για το θέμα αυτό, ο Μακρόν. Ε, να πούμε επίσης ότι η Κίνα συνεχίζει την στρατιωτική πίεση στον Ταϊβάν, ενώ πηγαίνει εκεί η, Ανα, η Αναλένα Μπέρμποκ, ε, και μάλιστα σήμερα για ορισμένες ώρες ε, έκανε και απαγόρευση ναυσιπλοείας σε ορισμένες περιοχές. Όλα αυτά είναι ασκήσεις γυμναστικής. Στέλνουν μηνύματα στην Ταϊβάν τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Μακρόν για την δήλωση που έκανε. Έκανε, είναι στην Ολλανδία για επίσημη επίσκεψη και έκανε μια. Λοιπόν, το να είσαι σύμμαχο των ΙΠΑ δεν σημαίνει ότι είσαι υποτελής. Ο Γάλλος πρόεδρο ο Μανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι το να είσαι σύμμαχο των ΙΠΑ δεν σημαίνει ότι είσαι υποτελή, υποστηρίζοντα έτσι τι επίμαχε δηλώσει που έκανε για την, για την Ταϊβάν. Ε, το να είσαι σύμμαχος δεν σημαίνει ότι είσαι υποτελής. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις το δικαίωμα να σκεφτείς μόνος σου. Δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξη τύπου στο Άμστερνταμ. Η Γαλλία είναι υπέρ του καθεστώτος, του υφιστάμενου στην Ταϊβάν. Υποστηρίζει την πολιτική της μιας Κίνας, της ενιαίας Κίνας, παρεμπιπτόντας αυτή την πολιτική έχει και η Ουάσιγκτον, και την αναζήτηση μιας ειρηνικής διευθέτησης της κατάστασης. Σε συνέντευξη στο ιδιοσιογραφικό μέσο πολίτικο και στην εφημερίδα Λεσέχος, το έχουμε πει αυτό, ο Μακρόν είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να παρασυρθούμε σε μια κρίση για την Ταϊβάν. Σε περίπτωση σύγκρουση για την Ταϊβάν, το χειρότερο θα ήταν εμεί οι Ευρωπαίοι να μετατραπούμε σε ακολούθου του ενό ή του άλλου και να προσαρμοστούμε στου Αμερικανικού σταθμού και στην Κινέζικη υπεραντίδραση, είχε δηλώσει ο Μακρόν, τασόμενο υπέρ μια στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστιο θέμα. Έχετε ακούσει κανέναν εδώ στην Ελλάδα να θέτει το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά και ο Μακρόν, αυτό δεν μπορεί να, να γίνει με ανεμογκάστρι, πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό. Δούλεψε ο ίδιος γι' αυτό. Δεν έχει σημασία τι λέει μόνο η Γαλλία. Πρέπει να αρχίσει πρώτα από τις μεγάλες χώρες να καλλιεργηθεί αυτή η ιδέα, να πάει και στη Βαρσοβία σε αυτούς που λένε άλλα, να φτάσει και στην Ελλάδα, να συζητηθεί και στην Ελλάδα το θέμα και μετά να δούμε η Ευρώπη όντως είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Όπως είχε πει ο Πάγκαλος για την Γερμανία, κάτι άλλο είχε πει, αλλά εν Πάμε. Το επόμενο θέμα μας είναι... Το επόμενο θέμα λοιπόν είναι η Κορέα, η Βόρεια Κορέα. Έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, αν βρείτε χρόνο Διαβάστε αυτή η Χερσόνησος, είναι πολύπαθη η Χερσόνησος, την είχαν καταλάβει τις αρχές του 20ου αιώνα οι Ιάπωνες και όχι απλά την είχαν καταλάβει, είχε υποστεί τα πάνδυνα, είχαν κατακλέψει όλους τους πόρους τους φυσικούς, το υποσυτισμός, είχαν υποστεί γενοκτονία από την ε, κατοχή των Ιαπώνων. Μετά το 1945 την χώρισαν πάνω από τον 38ο παράλληλο Βόρεια Κορέα-Σοβιετική ζώνη επιρροής κάτω από τον 38ο παράλληλο νότια, παράλληλο νότια Κορέα, είναι αυτό το μοντέλο που λένε ορισμένοι διπλωμάτε ότι θα κάνουν και στην Ουκρανία. Μοντέλο Κορέα, κρατήστε το αυτό. Εκεί λοιπόν η Βόρεια Κορέα κρατάει ένα μοναχικό δρόμο. Ήταν κομμουνιστικό το σύστημα, τώρα έχει βγάλει όλε τι λέξει από το σύνταγμά τη κομμουνιστικό, τώρα λέει είναι σοσιαλιστική, μιλιταριστική, σοσιαλιστική. Συνορεύει εκτό από την Νότια Κορέα με την Κίνα και υπάρχει και μια μικρή συνοριακή γραμμή και με τη Ρωσία εκεί κοντά στο Βλανδιβοστόκ ε, βασικά έχει την υποστήριξη της Κίνας και της Ρωσίας στέκεται στα πόδια της έχει 26 εκατομμύρια πληθυσμό νομίζω ε, μικρότερη από την Ελλάδα σε έκταση, ορεινή κυρίως περιοχή αυτό που έχει ενδιαφέρον τεράστιο είναι ότι αυτό το καθεστώς ένα στιγνό καθεστώς, έτσι δεν μιλάμε τώρα για ελευθερίες ε, όπως είναι εδώ, αυτό το καθεστώς συνεχίζει να στέχει στα πόδια του, παρότι είναι η πιο απομονωμένη χώρα του κόσμου. Και όχι μόνον αυτό, έχει αποκτήσει τεχνολογία, κατά πάσα πιθανότητα κάποιος σε δίνει, είτε οι Κινέζοι είτε οι Ρώσοι, δεν, εξηγείται αλλιώ. Έκανε, προσέξτε, στις 16 Μαρτίου έκανε ε, δοκιμή πυράβλου στι 23 Μαρτίου τρει δοκιμέ τηλεκατευθυνωμένων υποβρυχίων και τώρα έκανε πάλι δοκιμή τηλεκατευθυνωμένου πυράβλου και μάλιστα σήμανε και συναγερμό στην ίσο Χοκάιντο τη Ιαπωνία και λένε ότι χρησιμοποίησε μάλιστα και κάψιμο στερεό καύσιμο. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό, πρέπει να ρωτήσω για να μάθω τι είναι. Πάντω είναι κάτι εξελιγμένο. Η Ιαπωνία κάλεσε του κατοίκου να μπουν στα καταφύγει άτος στο Χοκάιντο. Υπάρχει τεράστιο μίσος, είπαμε, στους Κορεάτες για τους Ιάπωνες ε, και η, έχει αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα, έχει πυρηνικά όπλα και έχουμε και δηλώσεις που λένε τωρινές, που λένε η, το πυρηνικό οπλοστάσιο της, Κορέ, της Βόρειας Κορέας είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορώ ποτέ να πάμε σε αφοπλισμό. Και βλέπουμε λοιπόν μια χώρα παύτοχη. Προσπάθησα να βρω στοιχεία για το ΑΕΠ και δεν υπάρχουν. Μια χώρα δεν είναι στην, κεντρική, στην παγκόσμια τράπεζα. Μέλος. Μια χώρα λοιπόν παύτοχη. Έχει αναπτύξει ε, αυτή την πυραυλική τεχνολογία. Μπορεί να πλήξει τι μισέ Πολιτείε και την Ιαπωνία που είναι ο βασικό τη εχθρό. Είναι υπέρ τη επανένωση με τη Νότια Κορέα. Μάλιστα για την επανένωση έγινε ένα πόλεμο τρι, τριετή τότε που πήγε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα. Ε, με βάση όσα βλέπω θα είχαν επανενωθεί αν δεν επέμεναν οι δυτικοί, οι Ηνωμένε δηλαδή, να παραμείνει ω έχει το καθεστώ. Ε, γιατί ανέφερα λοιπόν αυτό το θέμα, Γιατί πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώ είναι δυνατόν η Κορέα να έχει αναπτύξει αυτές τις δυνατότητες και πυρηνικά όπλα και διευπηρωτικούς πυράβλους και εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα ποδήλατο. Δεν είναι περίεργο. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε νότιο, βόρεια Κορέα. Προς Θεού. Μια χαρά είμαστε ελεύθεροι, να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Ταυτόχρονα όμως να αποκτήσουμε και εθνική αυτοπεποίθηση και να μην μας κάνει ό,τι θέλει ο Ερντογάν και ο Τσαβούσοβλου ή τέλος πάντων και αυτοί που λένε ότι είναι σύμμαχοι με ή χωρίς εισαγωγικά. Πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα είναι η Κίνα. Το είχαμε ξαναπεί και τώρα το ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Οι Financial Times έχουν ένα άρθρο εκτενές για την Κίνα και ότι τελικώς όντως αποτελεί όχι συστημικό αντίπαλο, συστημική απειλή για τη Δύση. Γιατί, διότι ε, σύμφωνα με το άρθρο έχει δανείσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 18 χρόνια σε 22 αναπτυσσόμενες φτωχές χώρες, τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια, ενώ άλλοι αναλυτές λένε ότι τα δάνεια που έχει δώσει όχι επίσημα η Κίνα μέσω εταιριών κρατικών ή άλλων τραπεζών, ανέρχονται σε 843 δισεκατομμύρια ε, δολάρια. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα κράτη δανείζονται, δανείζονται με κάποιους όρους και δανείζονται από διεθνείς φορείς, δηλαδή είτε από το Διεθνές νομισματικο Ταμείο, είτε από την Παγκόσμια Τράπεζα. Και όταν ένα κράτος πτωχεύει, είναι αυτοί οι δύο φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση, έτσι είναι το διεθνέ σύστημα, με σκληρού όρου να δώσουν λεφτά, να γίνει η ρύθμιση του χρέου, η αποπληρωμή κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, Το πρόβλημα είναι, και αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα με τη Ζάμπια. Το πρόβλημα είναι ότι ε, η Κίνα όταν δανείζει, δανείζει με όρου που δεν έχουν σχέση με αυτού του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και τη Παγκόσμια Τράπεζα και ότι όταν η χώρα πτωχεύει και καλείται ή μάλλον προσκαλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή την Παγκόσμια Τράπεδα, Τράπεζα, να τη σώσει, τότε καλείτε, καλούνται αυτοί οι δύο οργανισμοί να πληρώσουν για τα δάνεια που έχει πάρει από την Κίνα και κάτι το οποίο, για το οποίο αντιδρούν. Και η Κίνα αρνείται να κάνει ρύθμιση των χρεών με αυτές τις χώρες, όχι για οικονομικούς, για γεωπολιτικούς λόγους. Να δούμε λίγο ένα κομμάτι από αυτό το άρθρο, Πραγματικά έχει τελευταία έχει δώσει λέει, λεφτά στην Αργεντινή, στη Μογγολία και στο Πακιστάν. Υπόψη το Πακιστάν το οποίο ε, ω πυρηνική δύναμη έχει άριστε σχέσει με τι ΗΠΑ επειδή οι ΗΠΑ δεν δανείζουν με αυτόν τον τρόπο πήγε στην Κίνα και έχει αναπτύξει το Πακιστάν τα τελευταία χρόνια πολύ στενέ σχέσει με την Κίνα οι οποίε ε, επεκτείνονται και σε. Ε, αγορά οπλικών συστημάτων και οροσκαφών και τέτοια. Λοιπόν, κάτι που ενοχλεί την, ε, τις Ηνωμένες Λοιπόν, πάμε. Το Πεκίνο ξόδεψε 240 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διάσωση 22 αναπτυσσομένων χωρών μεταξύ 2008 και 2021. Σχεδόν το 80% του δανεισμού διάσωσης έγινε μεταξύ του 2016 και του 2021, κυρίως σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Μογγολία και το Πακιστάν τον Οκτώβριο του 2020 η Ζάμπια εν μέσω οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης η οποία επιδεινώθηκε από την πανδημία έχασε για πρώτη φορά την πληρωμή τόκων για τα διεθνή ομόλογά τη. Δυόμιση χρόνια μετά η Αφρικανική χώρα παραμένει σε μερική στάση πληρωμών ως προς το μεγαλύτερο μέρος των χρεών της ύψους 31,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι είναι αυτά ψίχουλα είναι, εμείς με 400 τόσα. Το γεγονό ότι μια φτωχή και ευάλωτη χώρα πασχίζει ανεπιτυχώ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε συμφωνία με του πιστωτέ και να ξεπεράσει την κρίση αποτελεί παράδειγμα τη διαδικασία αντιμετώπιση των κρατικών πτωχεύσεων. Οι συνέπειε θα μπορούσαν να είναι σοβαρέ για πληθώρα χωρών που έχουν αθετήσει πρόσφατα τα χρέη του, την ώρα που το θέμα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των εερνώ ενεδριάσεων του Δούνου του και τη Παγκόσμια Τράπεζα αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον. Γι' αυτό και το άρθρο. Στην εναρτήρια ομιλία τη στι εναλόγω συνεδριάσει, η Γενική Διευθύντρια του Δούνου του, η Βουλγάρα Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, σημείωσε ότι περίπου το 15% των χωρών χαμηλού εισοδήματο βρίσκονται ήδη σε δυσχερή κατάσταση χρέου και σχεδόν οι μισέ κινδυνεύουν να περιέλθουν σε αυτήν. Αυτό έχει γύρει ανησυχίε σχετικά με το πιθανό κύμα ετοιμάτων αναδιάρθρωση χρέου, και πώ να τα χειριστούμε σε μια εποχή που οι τρέχουσε υποθέσει αναδιάθρωση αντιμετωπίζουν δαπανηρέ καθυστερήσει, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη Ζάμπια, είπε στου παρευρισκόμενου η Γεωργίευα. Ενώ οι εγχώροι νόμοι και οι δικαστικέ αποφάσει διέπουν τι πτωχεύσει εταιριών και ιδιωτών, δεν υπάρχει διεθνέ δίκαιο για τι χώρε τι αφαιρέγγειε. Υπάρχει μόνο μια χαοτική ad hoc διαδικασία που περιλαμβάνει την επεξεργασία ενό συνοθηλεύματο συμβατικών ρητρών, σιωπηρών συμβάσεων, βασανιστικών διαπραγματεύσεων και γεωπολιτικών σκοπιματήτων. Κοιτάξτε τι πάθαμε εμεί. Αυτό το εύθραστο συνοθήλευμα απειλείται τώρα να διαλυθεί εντελώ λόγω τη ανάδυση μια νέα ανατρεπτικής, ανατρεπτική, αδιαφανού και ισχυρή δύναμη στον τομέα του δημοσίου χρέου, τη Κίνα. Εμπειρογνώμονε λένε ότι ο δανεισμός από το Πεκίνο προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και η άρνησή του να ακολουθήσει τους καθιερωμένους από τη Δύση κανόνες, αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναδιάρθρωση κρατικών χρεών. Ο UGA, Ζιέ, ανώτερος ερευνητής για θέματα Κίνας, στο Think Tank Chatham House, πιστεύει ότι η στάση του Πεκίνου έχει να κάνει λιγότερο με οικονομικό ορθολογισμό και περισσότερο με γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Τα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διοικούνται σε μεγάλο βαθμό από Αμερικανούς και Ευρωπαίους η Κίνα επιδιώκει να διαμορφώσει την ατζέντα τη ελάφρυνση του χρέου και όχι να της την υπαγορεύουν οι δυτικοί. Λέει, ο Τζέι Νιούμαν, πρώην διαχειριστή κεφα... κεφαλαίων τη Elliot, που μείνησε με επιτυχία την Αργεντινή για 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την αναδιάθεση του χρέου στο το 2001. Λέει ότι η ανάδειξη της Κίνας ως σημαντικού παίκτη έχει φέρει ολόκληρο το σύστημα σε αχαρτογράφητα νερά έχετε πλέον έναν μεγάλο κρατικό πιστωτή με τη δύναμη να υπαγορεύει τους όρους και την υπομονή να μην κάνει μια συμφωνία αν δεν τον βολεύει. Έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Μοζαμβίκη, Ζάμπια, Γρενάδα, ακολουθούν κι άλλες και φοβούνται ότι τελικά σε αυτό το παιχνίδι από τη μια μεριά είναι πολυμερείς οργανισμοί Ευρώπη και Αμερική και από την άλλη είναι η Κίνα. Ότι θα είναι η Κίνα. Είναι μεγάλο το άρθρο. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον γιατί συνδέεται και με ό,τι άλλο έχουμε επί μέρε για τη θέση τη Κίνα. Νομίζω ότι ήταν σωστό που το επιλέξαμε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που πάλι είναι εξίσου ενδιαφέρον. Πάλι με τη γεωπολιτική έχει να κάνει. Είναι ένα άρθρο τη κυρία Στασινού από την Αναυτεμπορική πετρέλαιο και γεωπολιτική, η Σαουδική Αραβία γυρίζει την πλάτη της στη ΣΥΠΑ, δίνει το πάνω χέρι σε Ρωσία-Κίνα. Η Σαουδική Αραβία συνειδητά αποδεσμεύεται από το άρμα της Δύση και δίνει ρόλο και επιρροή σε Ρωσία και Κίνα. Ποια είναι σήμερα η πιο ισχυρή συμμαχία στις αγορές? Ίσως ο νέος, ενδυναμωμένος ο ΣΥΝ, το οποίο τα ενία κρατούν δύο χώρες, Σαουδική Αραβία και Ρωσία. Και τούτο γιατί ορίζει με τις κινήσεις του πού θα φτάσουν οι τιμές, γι' αυτό πληρώνουμε τώρα, συμφώνησε η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία προχθέ να κρατήσουν ψηλά το βαρέλι, το πετρέλαιο. Και την παγκοσμίω και παίζει αυτό ρόλο στον πληθωρισμό. Λοιπόν, και τούτο γιατί ορίζει με τι κινήσει του πού θα φτάσουν οι τιμέ, κρατώντα τον πληθωρισμό αρκετά πάνω από το στόχο, παγιδεύοντα την παγκόσμια οικονομία σε έναν κύκλο νομισματική σύσφυξη διάρκεια και διατηρώντα το προσκήνιο τον εφιάλτη τη ύφεση. Το Ριάντ το οποίο ως και πέρσι η Δύση επέμενε να φλερτάρει, δίνοντα συγχωροχάρτη στο Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία του Κασόγκη στο προξενείο τη Κωνσταντινούπολη. Σήμερα ξεκάθαρα γυρίζει την πλάτη στην Ουάσιγκτον και δίνει το πάνω χέρι στα ενεργειακά παιχνίδια στη Μόσχα. Είναι η οικονομική επιλογή αυτή τη Σαουδική Αραβία. Όχι. Φαίνεται πολύ περισσότερο γεωπολιτική. Όπω εξηγεί σε ανάλυση του το Bloomberg, το πλούσιο βασίλειο του Αραβικού κόλπου χρειάζεται ουσιαστικά οι τιμέ να μην είναι κάτω από 50, 55 δολάρια το βαρέλι για να μπορεί να εξισορροπεί τις εισαγωγές και τις, να αντισταθμίζει τις εκροές κεφαλαίων. Η εκτείναξή τους κοντά στα 85 δολάρια είναι βεβαίως καλοδεχούμενη για τα ταμεία τη αλλά ο κίνδυνος να σκαρφαλώσουν και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια οθώντας την παγκόσμια οικονομία στο χείλο της ύφεσης μπορεί να του γυρίσει εύκολα μπούμερανγκ. Δεν είναι η οικονομική ανάγκη που οδηγεί το ΡΙΑΝΤ. Είναι περισσότερο μια συνειδητή, συνειδητή ίσω καιροσκοπική απόφαση να ξεφύγει από το άρμα των ΉΠΑ και τη Δύση και όχι ακριβώ να προσδεθεί στο ρωσικό, αλλά πάντω να αναζητήσει άλλου συμμάχου. Αυτή τη στιγμή, ο Σαμάν καθορίζει τα όρια προσφορά και τι τιμέ του πετρελαιού μαζί με τον Πούτιν, που μέσα από διάφορε προσπάθειε παράκαμψη των κυρώσεων εξακολουθεί να έχει το λάδι των πετροδολαρίων. Για την, πολιτική, για την, πολεμική μηχανή του. Και δεν είναι μόνο το μέτωπο στο οποίο το Ιράν γυρίζει την πλάτη στην Ουάσιγκτον. Θέλησε να προσεγγίσει το Ιράν και το έκανε. Με μεσολαβητή τη μεγάλη αναδυόμενη δύναμη που χαρακτηρίζεται συστημική απειλή για τη Δύση, την Κίνα. Σαουδική Αραβία και Ιράν έθαψαν το τσικούρι του πολέμου στο Πεκίνο το Μάρτιο σε μια κίνηση που τα άλλαξε όλα. Όπω σχολιάζουν αναλυτέ στο CNN, Γινόμαστε ουσιαστικά μάρτυρε μια μεταστροφή στι περιφερειακέ συμμαχίε και στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή. Σε αντίθεση με την Ουάσιγκτον, το Πεκίνο έχει δείξει την ικανότητα να υπερβαίνει του πολλού ανταγωνισμού που διασχίζουν τη Μέση Ανατολή. Η Κίνα έχει σφυριλατήσει κανένα διπλωματικέ σχέσει με χώρε σε όλη την περιοχή, με γνώμονα την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, αποφεύγοντα να σχολιάσει, να επικρίνει ή να, προ... να προβεί σε κηρύγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ήταν το 2019 όταν ο Σαουδάραβας, όταν ο τότε πρόεδρος Βάιντεν, υποψήφιος πρόεδρος, υποσχόταν να μετατρέψει τη Σαουδική Αραβία σε παρεία της διεθνούς κοινή για τη δολοφονία του Κασάου και ως απάντηση, έτσι. Ένα χρόνο αργότερα, αναλαμβάνοντα την Προεδρία και αντιμέτωπο με την οικονομική πραγματικότητα, έκανε στροφή 180 μοιρών. Όχι μόνο δεν απομόνωσε τον Σαλμάν και τον Ριάν, αλλά ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία για να τον δει από κοντά και να τον πείσει να παρέμβει στην αγορά πετρελαίου και να ρίξει τι τιμέ. Ο de facto ηγέτη του βασιλείου δεν το έκανε τη χάρη. Ο Biden έφυγε με άδεια χέρια τότε και χωρί τη δυνατότητα να μπορεί να ανακοινώσει κάποια συμφωνία. Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτε επιδίωξαν ανάλογη προσέγγιση τη Σαουδική Αραβία και οι χειραψίε με τον Σαλμάν στη διεθνή σκηνή πολλαπλασιάστηκαν αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να δώσει το πρώτο ράπισμα στη Δύση τον περασμένο Οκτώβριο με συντονισμένη μείωση τη προσφορά και να δώσει ακόμα ένα το περασμένο μήνα. Μείωση παραγωγή, αύξηση τη τιμή. Ο ίδιο έχει ξεκαθαρίσει τη, στάση του. Η Δύση ακόμα περιμένει. Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα. Να πάμε γρήγορα στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι η Συρία. Καταρχάς, ο ΙΠΕΞ της Συρίας μεταβαίνει στη Σαουδική Αραβία αλλά πέρα από αυτό ακριβώς επειδή αρχίζει και στέκει στα πόδια του και αυτό δεν έχει άσχετο με το Ριάντ αν το Ριάντ στηρίξει την Συρία τη στηρίξει και η Αίγυπτος η Συρία θα ξανασταθεί στα πόδια της και πολιτικά και οικονομικά και επειδή λοιπόν κάτι αλλάζει στην περιοχή και επειδή έχουμε επεκρίνει το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά είπαμε δεν έχουμε ούτε προσωπικά με κανέναν δένδια και με κανένα υπουργείο, τα καλά πρέπει να τα επενούμε. Πήρε μια αξιοθαύμαστη και αξιέπαινη πρωτοβουλία το Ελληνικό Υπουργείο Ιστορικών, πιστεύω ο Δένδιας, και κάνει μια σύνοδο για τη Συρία εδώ στην Αθήνα στις 21 Απριλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, όπου θα συμμετέχουν αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ειδικό απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, ο κύριος Γκέιρ Πέτερσεν και το θέμα είναι να συζητήσουν πώς θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή πάντα σε σχέση με την Συρία. Το γεγονός όμως ότι αυτό γίνεται στην Ελλάδα πραγματικά δείχνει αυτό που λέμε τόσες φορές ότι η Ελλάδα έχει τεράστια δύναμη μόνο όταν επισκεφτείτε το Ιράν, το Ιράκ, το Κουρδιστάν την Ιορδανία, το Λίβανο, το Συρία, θα διαπιστώσετε τι σημαίνει Ελλάδα και Έλληνα. Να λε Έλληνα και να πέφτουν ό,τι κρατάνε στα χέρια του. Έλληνα να σ' αγκαλιάζουν χωρί να βλέπουν τι θρησκεία είσαι και όλα αυτά. Το γεγονός λοιπόν ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία δεν είναι οι προσδοκίε μεγάλε, διότι υπάρχουν άλλα ζητήματα για την περιοχή. Πάντω το γεγονό ότι η Ελλάδα ανέλαβε ναι, αυτή την πρωτοβουλία είναι ε, αξιέπαινη η πρωτοβουλία και έχει τι ευχέ πιστεύω όλων των Ελλήνων να πετύχει να διορθώσουμε και τα λάθη του παρελθόντο και να ενισχύσει η Ελλάδα την παρουσία τη σε αυτήν την αδελφή χώρα. Λίβανο και Συρία είναι αδελφέ χώρε. Μπείτε στο λογαριασμό στο Twitter και δείτε Γκρεβ Κολεβαντίν, Ρομνίτουλη τη περιοχή, να δείτε τι δυναμική έχει το όνομα είτε Γκρεκολεβαντίνη είτε Ρωμνή είτε πόσο μεγάλη δυναμική έχει σε αυτές τις χώρες. Μακάρι να πετύχει λοιπόν. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ο Σον ο Κιοξάλ ήταν ο πρώτος διπλωμάτης διοικητής της υπηρεσίας του Ευρωβουλεύου στην Τουρκία, στη ΜΙΤ. Σοβαρός άνθρωπος. Έγραψε ένα άρθρο. Δεν ξέρω, δεν, ε, ε, δεν είχα, το έψαξα, βρήκα, έχει γράψει μερικά άρθρα το, τώρα, τώρα τελευταία. Έγραψε ένα άρθρο για το ποιε χώρε μπορούν να παρέμβουν μέσω της τεχνολογίας στις τουρκικές εκλογές. Και κάνει μία αναφορά στις δυνατότητες που έχει η Ρωσία να παρέμβει. Και ξέρετε, άλλο να παρεμβαίνει σε μια χώρα εχθρική και άλλο να παρεμβαίνει σε μια χώρα σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Διότι αν η Ρωσία θέλει να επέμβει, θα επέμβει για να βοηθήσει τον Ερντογάν. Και αναφέρει του τρόπου που μπορεί να το κάνει. Πραγματικά είναι εκπληκτικό το άρθρο. Αν μπορέσετε να το μεταφράσω, να δούμε πώ να το, το βάλουμε στην ιστοσελίδα μα. Ινφογνώμων πολιτικά, να την επισκέπτεστε. Ή θα το διαβάσουμε εδώ. Πάντω λέει τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία του διαδικτυακών μέσω κοινωνική δικτύωση του Πριγκόζιν, του ιδιοκτήτη τη Βάγκνερ, πώ επενεύει, λέει συγκεκριμένα όμω, πώ επενεύει στι εκλογέ στην Αμερική, επενεύει στι ευρωεκλογέ, επενεύει στις εκλογέ τη Γαλλία, τη Δανία, ακόμα και στο Brexit. Έπαιξε ρόλο. Και ξέρετε, εκείνα παίχτηκαν στο 1-2%. Άρα, κρατήστε το αυτό. Λέει δε ότι και η Κίνα μπορεί να επένδυει όχι μόνο με το TikTok που επηρεάζει την νεολαία μπορεί να επέμβει και μέχρι και η Κίνα. Πάντως σήμερα είδα ότι ο κ. Δάρολο δημοσιοποίησε, κυκλοφόρησε ένα φυλάδιο με το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών. Είναι 27 δράσεις, άρθρα δράσεις, λέει τι θα κάνει. Μεταξύ άλλων λέει ότι θα μπουσουριάσει τους κλέφτες, τους εμπόρους απογραφημένων ουσιών, τους, τη συμμορία των πέντε κατασκευαστών οι οποίοι έχουν πάρει πολλά δισεκατομμύρια δεκάδες ή εκατοντάδες έργα εκατοντάδες εκατομμυρίων όλα αυτά τα 20 χρόνια από τον Ερντογάν λέει διάφορα πράγματα ε, αυτό το 100 ημερών το ζήσαμε και εμείς κάποτε εδώ δεν ξέρω αν θα το εφαρμόσει αυτά και πάμε στο τελευταίο μας θέμα που είναι πρέπει να έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Δένδιας με αυτό που έγινε με την, με την Τουρκία. Τον είδα χθε έδωσε στην Αρτένα μια συνέντευξη σε ένα αυτοκρατορικό στυλ. Ορισμένοι λένε ότι ε, έκανε όλες αυτές τις κινήσεις για να μπει στην κούρσα αν υπάρχει αδιέξοδο να τον επιλέξουν αυτοί που το κάνουν, ξέρετε, ω τον επόμενο Πρωθυπουργό, είναι άνθρωπο που έχει φιλοδοξίε και είπε ότι αυτό οι δηλώσει του Ερντογάν, του Τσαβούσουγλου που είπε να τα πάμε πακέτο στη Χάγη, ότι είναι προεκλογικέ. Λέει, περιμένουμε να δούμε μετά τι εκλογέ. Δηλαδή, συγγνώμη, και το μανιφέστο του κόμματο δικαιοσύνη και ανάπτυξη του Ερντογάν, το οποίο λέει περισσότερα από ό,τι είπε. Ο Τσαβουσούλου. Και αυτό προεκλογικό είναι. Μιλάμε για μανιφέστο, μιλάμε για δεσμευτικό κείμενο. Και εν πάση περιπτώσει, ακούστε, η Εθνική Στρατηγική της Τουρκίας δεν γεννήθηκε, ε, δεν τη δεν, δεν γράψαν στο γόνατο οι Τούρκοι. Ξεκίνησε τις 28 Φεβρουαρίου του 1920 στην τελευταία συνεδρίαση της Οθωμανικής Βουλής στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν προηγηθεί φυσικά κριστές συνεδριάσεις όπου εκεί έγινε ένα μανιφέστο, μία παρακαταθήκη, ο λεγόμενος Εθνικός Όρκος, ο οποίος έχει έξι άρθρα και ένα χάρτη. Και τι λέει αυτός, η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τον πόλεμο, τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν υποκατοχή των δυνάμεων της Αντάν, θα πρέπει να υλοποιήσει αυτόν τον Εθνικό Όρκο. Τι έλεγε εκείνο ο Εθνικό Όρκο, έλεγε ότι οι θράκοι, οι κάτοικοι τη Δυτική Θράκη, θα αποφασίσουν με την ψήφο του για το που θέλουν να ανήκουν, και έκτοτε όλε οι κυβερνήσει ακολουθούν πολιτική για να πετύχουν αυτό το στόχο. Κάποια στιγμή να γίνει ένα δημοψήφισμα για να ενωθούν με την Ανατολική Θράκη να πάνε στην Τουρκία, και εμεί πέσαμε στην παγίδα και του εξαιρέσαμε ενώ αυτό είχε αποκαλυφθεί. Αφού σου λέει στον εθνικό όρκο με την ψήφα του, εσύ αφήνει στη θράκη του μουσουλμάνου, κάποιο δεν μείνει να κάνουν ψηφοφορία. Και το άλλο, ο χάρτη που ήταν συνημμένο στο μισάκι μίλη στον εθνικό όρκο, δείχνει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όλα με κόκκινο, τουρκικά. Από τότε λοιπόν, όλε οι κυβερνήσει ακολουθούν αυτήν την εθνική στρατηγική την παρακαταθήκη. Του είπαν είναι εθνική, ιερή παρακαταθήκη. Και πώ την παρακολουθούν με συγκεκριμένου τρόπου. Δεκαετία του 60. Άρχισαν ακαδημαϊκοί να κυκλοφορούν στα αγγλικά για να κυκλοφορεί να αρχίζει να συνηθίζει ο κόσμο. Ότι τα νησιά δεν δικαιούνται η υφαλοκρηπίδα και επικάθενται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αυτό ήταν το θεωρητικό υπόβαθρο για να ακολουθήσει στη συνέχεια η συνθήκη της, ε, εδώ είναι. Εδώ, εδώ, εδώ. Το ντόμενο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα εθνική στρατηγική. Πρωτόκολλο τη Βέρνη. Νταβό. Ε, Κάζο Μπέλη. Ήμια. Μαδρίτη. Πρωτόκολλο τη Μαδρίτης. Γκρίζε ζώνε. Γαλάζια Πατρίδα. Τουρκολιβικό μνημόνιο. Και Κύπρος φυσικά. Όλα αυτά δεν είναι κάτι που εγγράφτηκε στο πόδι για να έρθει σήμερα ο Ερντογάν και ο Σαββούσουλου να τα αλλάξει. Και γιατί να τα αλλάξει. Γιατί να τα αλλάξει η Τουρκία. Η Τουρκία θα αλλάξει τη στρατηγική τη επί τα βελτίω, όχι επί τα χείρο. Άρα, τι είναι αυτά που μα λε, κύριε Δένδια, ότι είναι προεκλογικά και μετά θα κάνει τι η Τουρκία. Είναι δυνατόν να αλλάξει τη στρατηγική τη για να χάσει, για να κερδίσει. Αν κερδίσει η Τουρκία, από ποιον θα κερδίσει. Από πού. Από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Γιατί μας τα λέτε αυτά λοιπόν. Πρέπει να συνέλθει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, καλά όλοι είναι στην Ιρβάνα τους, άλλα να συνέλθει το ελληνικό προσωπικό και να σταματήσει αυτόν τον ολιστηρό δρόμο. Αυτός ο δρόμος που πήραν στα ελληνοτουρκικά είναι ολιστηρός και θα μας οδηγεί στην καταστροφή. Γιατί μπορεί να πει κάποιο κανένα καταστροφή δεν έχει τη λύση. Γιατί εγώ δεν, δεν, είμαι εγώ πολιτικός για να βρω τη λύση. Εγώ επισημαίνω του κινδύνου που ενέχει αυτή η πολιτική και εκεί κίνδυνη είναι τεράστιοι. Θα κληθεί δηλαδή πολιτικός να πει, ε, να, να εναποθέσει τις ελπίδες της Ελλάδας σε κάποιους δικαστές να μας πούν αν οι ενούσεις είναι ελληνικές ή τουρκικές. Ρωτήθηκε δε και για την Αλβανία και εκεί τα θόλωσε. Γιατί δεν υπογράφει η Αλβανία συνυποσχετικό. Λέει ότι ζήτησε η κυβέρνηση ε, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας μια εξουσιοδότηση για να υπογράψει το συνυποσχετικό. Το έχουμε δει το συνυποσχετικό. Θα δεχθούν την, ε, ότι τα νησιά, οι διαπόντε νήσει, ότι έχουν υφαλοκρηπίδα. Θα δεχθούν καταρχά την κυριαρχία σε αυτά. Για να δούμε. Για να δούμε πώ ξεφτυλιστούμε και εκεί όπω ξεφτυλιστήκαμε στα Σκόπια. Μια Βουλγαρία χορεύει στο ταψί και τα Σκόπια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί και πήγαμε, ξεπουληθήκαμε στου Σκοπιανού. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε και για την υπόθεση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ας ελπίζουμε, άγιες μέρες που είναι, να μας φωτίσει όλους ο Θεός και αν έγιναν λάθη, να διορθωθούν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.